Αύξηση έως 7,75% στις πληρωμές τους θα δουν οι συνταξιούχοι που θα πάνε ταμείο την ερχόμενη εβδομάδα και οι οποίοι θα λάβουν τις συντάξεις Φεβρουαρίου μαζί με την αναδρομική αύξηση για τον μήνα του Ιανουαρίου. Πιο συγκεκριμένα, ένα συνταξιούχος του ΙΚΑ από 724 ευρώ θα δει αύξηση συν 58 ευρώ, οπότε θα λάβει 800 ευρώ κύρια σύνταξη. Ο συνταξιούχος του ΟΓΑ που λάμβανε 441 ευρώ, αυτή τη φορά θα λάβει 481. Του Δημοσίου από 1170 θα διαμορφωθεί η σύνταξή του σε 1261, ενώ του ΑΕ από 950 σε 1064 ευρώ. 26, 27 και 30 παρεμβάλλεται Σαββατοκύριακο και 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις του Φεβρουαρίου και εκεί θα δουν οι συνταξιούχοι μας την αύξηση 7,75. Με έναν αστερίσκο, ότι όσοι έχουν προσωπική διαφορά πάνω από την αύξηση που δικαιούνται, δεν θα πάρουν τα χρήματα στη τσέπη, αλλά θα μηδενίσουν ή θα συμψηφίσουν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Είναι μια αδικία, ναι, κυρία Νεφρέμ, που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά που εφαρμόζεται και από τη σημερινή. Ο νόμος για την προσωπική διαφορά, από τον νόμο Κατρούγκαλο. Άρα λοιπόν, από τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων μας, το 40%, κάτι παραπάνω, ναι, δεν θα εισπράξει αυτό που εξηγούμε τώρα στους τηλεθεατές σας, δεν θα εισπράξει στη τσέπη την αύξηση, αλλά ή θα συμψηφίσει, θα περιορίσει, θα μικρύνει την προσωπική διαφορά. Μία αδικία. Εμείς ως επιστημονικός σύλλογος θεωρούμε ο πιο παρεμβατικός στην Ελλάδα, η ΕΝΙΠΕΚ που προείσταμε για χρόνια, με άριστους οικονομολόγους, φοροτέχνες, εργατολόγους, έχουμε απαιτήσει, ζητούμε να καταργηθεί η προσωπική διαφορά για να μπορέσουν και το 1 εκατομμύριο των συνταξιούχων μας που έχει προσωπική διαφορά από τον προηγούμενο νόμο, από την προηγούμενη κυβέρνηση, να πάρουν και αυτή την αύξηση, κυρία Νεφρέμ, και αυτό είναι δίκαιο. Η πληρωμή των συντάξεων έχει ως εξής. Την 5η 26 Ιανουαρίου θα λάβουν τα χρήματα συνταξιούχοι του ΑΕ, του ΟΓΑ, του ΝΑΤ και της ΔΕΗ, του ΙΚΑ, του Δημοσίου και του ΟΤΕ, με ΆΜΚΑ τελικό ψηφίο 1-3-5-7-9. Ενώ στις 30 Ιανουαρίου αναμένεται να πληρωθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ, του Δημοσίου και του ΟΤΕ με ΆΜΚΑ 0, 2, 4, 6 και 8. Η πραγματική αύξηση τους είναι 7,75%, αφορά όλες τις κύριες συντάξεις γύρατος, χειρίας και αναπηρίας. Έτσι, εν κατακλείδη θα δουν χρήματα στο χέρι 1.724.713 συνταξιούχοι πραγματικής αύξησης, θα δουν ακέραιο το 7,75%, 1.366.000 συνταξιούχοι, ενώ θα υπάρξουν και λογιστικές αυξήσεις για περίπου 900.000 συνταξιούχους στη χώρα.